Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τρεις εφαρμογές για να κάνουμε τυχαίες επιλογές στην τάξη, για να διαλέγουμε τις μαθητές, να φτιάχνουμε ομάδες που έχουν έτσι και χαρακτήρα παιχνιδιού. Η μία είναι που θα δείξουμε η πρώτη το Decision Roulette. Υπάρχει και για Android και για iOS. Περιέχει βέβαια διαφημίσεις στην αρχή να επιλέξετε τις μη προσωπημένες διαφημίσεις όταν σας βγάλει την πρώτη φορά που θα κάνετε την εγκατάσταση. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ με το play. Εδώ βλέπω τι ρουλέτες έχω αποθηκεύσει και μπορώ να φτιάξω μια καινούργια με το new roulette ή να επιλέξω μια καινούργια μια από τις προκαθορισμένες το predefined όπως λέει εδώ έχει διάφορα διάφορες έτοιμε ρουλέτες, διάλεξε ένα γράμμα, διάλεξε ημέρα, ναι ή όχι, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Να πάω πίσω, φυσικά μπορώ να φτιάχνω δικές μου ρουλέτες με το custom roulette, δίνω ένα όνομα, εδώ στον τίτλο δηλαδή, πατάω και γράφω ας πούμε η ρουλέτα μου, η τάξη μου, δίνω ένα όνομα στη ρουλέτα, και στα options βάζω τις επιλογές, τι θα έχει δηλαδή η ρουλέτα, νούμερα, ονόματα, τη λίστα δηλαδή. Μπορώ να γράψω δηλαδή τα ονόματα των μαθητών. Οκ. Okay. Αποθηκεύτηκε αυτό. Ξανά δεύτερο όνομα. Οκ. Okay. Και ούτω καθεξής συνεχίζω λοιπόν βάζω τα διάφορα στοιχεία της λίστας. Δεν είναι ανάγκη να είναι ονόματα και κάθε στοιχείο μπορώ να το αλλάξω αν θέλω το χρώμα του, change color, να του βάλω και μια εικόνα αν θέλω, να είναι σαν background, θα φαίνεται κάπως έτσι στη ρουλέτα. να το αλλάξω τον ήχο που θα έχει όταν θα βγαίνει αυτό ως αποτέλεσμα στο sound δηλαδή έχει διάφορους ήχους και μπορώ να το αλλάξω επίσης και τη γραμματοσυρά το χρώμα της γραμματοσυράς εδώ στο κουμπάκι α και έτσι κάνω λοιπόν τη λίστα και μπορώ να παίξω τη ρουλέτα με το κουμπάκι το πράσινο εδώ να αρχίσει η ρουλέτα ...για να γίνει η τυχαία επιλογή. Και εδώ κάτω δεξιά είναι οι επιλογές του παιχνιδιού. Έχει διάφορες επιλογές. Μπορείτε να δείτε λοιπόν εδώ να αλλάξετε το θέμα της ρουλέτας... ...την εικόνα, τους ήχους. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα. Ωραίο αυτό και... Μια άλλη επιλογή, εδώ πάνω να πάω πάλι, είναι η Remove Results. Όταν είμαστε σε αυτή την επιλογή, κάθε επιλογή που θα γίνεται θα αφαιρείται. Έτσι παίζουμε κάτι σαν παιχνίδι όπου αφαιρούμε έναν-έναν μέχρι να μείνουν οι δύο τελευταίες επιλογές. Τώρα δηλαδή η Μαρία θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Ναι, και με το reset ξαναρχίζει η ρουλέτα από την αρχή και αν πάμε πιο πάνω. Εδώ βλέπουμε και τα αποτελέσματα του παιχνιδιού από την αρχή του. Αυτά λοιπόν για τις ρουλέτες. Και μια πολύ άλλη χρήσιμη επιλογή είναι με το κουμπάκι εδώ κεραυνός. Κάνω μια, στα γρήγορα μια λίστα, δίνω ένα τίτλο Οκ okay. και στα γρήγορα εδώ κάτω κάνω τις επιλογές πατώντας Enter κάνω ξεχωριστές επιλογές της λίστας δηλαδή τα στοιχεία της λίστας και έτσι πολύ γρήγορα φτιάχνω μια λίστα να τη εδώ να πάω πίσω στην αρχική μια οποιαδήποτε λίστα όπως έχω κάνει εδώ μπορώ να την επεξεργαστώ, να την να τη γράψω, να την κάνω εξαγωγή σε μορφή αρχείου ώστε να τη μεταφέρω σε άλλη συσκευή. Καλή και αυτή η λειτουργία, να τη σβήσω από εδώ. Μια άλλη εφαρμογή με παρόμοια λογική, για να πάω λοιπόν εδώ, Τη ίδια εταιρεία είναι το Lucky Cage. Έχουμε μια κληροτίδα λοιπόν εδώ, που έχουμε μπαλάκια. Τα μπαλάκια είναι οι επιλογές. Να τα ξεκινήσω λοιπόν. Ας δούμε κάποιες έτοιμες που έχει με τα νούμερα. Εδώ να κάνω ένα spin, να αρχίσει η ρουλέτα. Μπορώ με, ένα, με κούνημα τη συσκευή να ξεκινήσω τη ρουλέτα, να την κουνάω και με το tap άγγιγμα να σταματήσει για να γίνει η τυχαία επιλογή. Να βγει το μπαλάκι που θα είναι ένα νούμερο αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Ας πούμε, ας φτιάξω μια καινούργια. Ας κάνω μια custom. Να πω δηλαδή ο τίτλος, ναι, η λίστα μου κι αυτή. Οκ, okay, πατάω εδώ. Μίνιμουμ δύο μπαλάκια μπορώ να έχω. Ας βάλω ας πούμε εδώ πέντε μπαλάκια να αλλάξω το χρώμα. Ναι εδώ change color. Ας βάλω άλλο χρώμα ή από τα standard χρώματα. Μπορώ να αλλάξω να βάλω και εδώ εικόνα που θα εμφανίζεται η εικόνα. Ας βάλω τώρα αυτή τυχαία. Θα εμφανίζεται όταν θα βγει το μπαλάκι θα κληρωθεί και το κείμενο που θα εμφανιστεί, ας πούμε, μπορεί να είναι ένα όνομα, κάθε μπαλάκι να είναι ένα όνομα μαθητή. Να αλλάξω και το χρώμα για να φαίνεται καλύτερα. Τώρα, πολύ πρόχειρο αυτό. Ας βάλω κι άλλα πέντε μπαλάκια με άλλο όνομα π.χ. και άλλο χρώμα. Και έτσι λοιπόν εδώ παρόμοια λογική φτιάχνω λίστες και κληρώνει ο τυχερό. Και όσο παίζει ένα παιχνίδι, πατάω tap για να γίνει η κλήρωση. Και εδώ θα βγει το μπαλάκι και έτσι ο Νίκος. Και εδώ μπορώ να βδω τα αποτελέσματα όλου του παιχνιδιού που αποθηκεύονται να πάω στην αρχική. Κάποιες ρυθμίσεις. Ναι, θα βλέπω κάτι εδώ σημαντικό. Να δείξουμε λοιπόν και την άλλη εφαρμογή για τυχαίες επιλογές. Που είναι μάλιστα και από Έλληνα developer, προγραμματιστή, το randomizer. Αυτή δεν είναι τόσο εντυπωσιακή σε θέμα εμφάνιση και χρωμάτων, αλλά είναι εντελώ δωρεάν και δεν έχει καθόλου διαφημίσει. Έχει λίστε με αριθμού. Ορίζεται το, το όριο το πάνω και το κάτω. Μπορεί να πείτε 0% και να βγάλει τέσσερα αποτελέσματα. Έχει δηλαδή επιλογές διάφορες. Έχει κάποιες έτοιμες λίστες με γράμματα, να διαλέξετε γράμματα, χρώμα, έχει μια ζάρια, τα ζάρια να πείτε ας πούμε για να κάνετε ένα παιχνίδι που θέλει ζάρια στην εύκολα και το άλλο το μια λειτουργία έτσι καλή που έχει είναι με τη λίστα κάνουμε λοιπόν μια λίστα με το όνομα και εδώ τα στοιχεία της πολύ απλό είναι θα δείξω λοιπόν εδώ μια λίστα που έχω ήδη κάνει στο στοιχείο λοιπόν πατάω το ανακάτεμα, όχι λάθος, λοιπόν, πατάω εδώ το στοιχείο δεξιά, μου δίνει τυχαία επιλογή, στο ανακάτεμα μου κάνει ανακάτεμα της λίστας και εδώ στο ομάδες φτιάχνει ομάδες. Τυχαία ομάδες, ορίζω δηλαδή πόσες ομάδες, έχω έξι άτομα, μου κάνει δύο ομάδες, μπορώ να πω τρεις ομάδες, άρα θα κάνει τρεις διάδες. Αυτά λοιπόν και για το Randomizer. Υπάρχουν και άλλες αρκετές διάφορες παρόμοιες εφαρμογές που κάνουν πάνω κάτω την ίδια δουλειά. Πιστεύω να σας φανούν χρήσιμες στην τάξη κάποιες τουλάχιστον από αυτές τις εφαρμογές.